Καλώς ήρθατε στα Εξελάκια. Είμαι η Κορίνα Κατσάνη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μια καινούργια δυνατότητα της Microsoft που μας επιτρέπει να κτίζουμε εφαρμογές όπως ακριβώς μιλάμε. Φανταστείτε να μετατρέπετε τις ιδέες σας σε εφαρμογές χρησιμοποιώντας μόνο λέξεις, χωρίς κώδικα, χωρίς φόρμουλας, απλά περιγράφετε τι θέλετε και το AI το φτιάχνει για σας. Αυτό ακριβώς κάνει ο App Builder Agent μέσα στο Microsoft 365 Copilot. Και το καλύτερο, δεν είναι για developers. Είναι για εσάς, τον HR manager, τον λογιστή, τον project manager, όποιον καταλαβαίνει τις business διαδικασίες του, σε όσους ξέρουν τη δουλειά τους και θέλουν να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες χωρίς να μπουν σε τεχνικές λεπτομέρειες. Σήμερα θα το δοκιμάσουμε μαζί, δημιουργώντας μια εφαρμογή που λύνει ένα πολύ απλό και σημαντικό πρόβλημα που όλοι έχουμε στο γραφείο. Μια εφαρμογή που διαχειρίζεται όλο τον εξοπλισμό ενός γραφείου. Λάπτοπ, project, tablet, κάμερες, ποιος το έχει, πότε πρέπει να τα επιστρέψει. Και την έφτιαξα χωρίς ούτε μία γραμμή κώδικα. Τίποτα. Μόνο περιγράφοντας τι θέλω. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα διαχειριστή κοινόχρηστο εξοπλισμού. Και προσοχή, αυτό που θα δείτε είναι brand new, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Οπότε κάντε μου τη χάρη, δώστε λίγη άφεση αμαρτιών αν δείτε κάτι που δεν είναι τέλειο. Εξελίσσετε κάθε μέρα. Επίσης, επειδή είναι ένα ολοκένουργιο feature, αρχίζει τώρα να κυκλοφορεί, οπότε μπορεί κάποιοι να μην το βλέπετε ακόμα, αλλά θα εμφανιστεί πολύ σύντομα. Ας δούμε καταρχήν το app και στη συνέχεια θα σας δείξω αναλυτικά πώς το έφτιαξα. Αυτή είναι η εφαρμογή που έφτιαξα για τη διαχείριση του κοινόχρηστου εξοπλισμού. Εδώ βλέπω αμέσως τι είναι διαθέσιμο και τι είναι δανεισμένο. Πατάω δανεισμός, συμπλήρωνω το όνομα και ημερομηνία επιστροφής και με το OK ολοκληρώνω τον δανεισμός. Μπορώ να δω τον διαθέσιμο εξοπλισμό ή όλα και να φιλτράρω ανακατηγορία για να δω διαθεσιμότητα εξοπλισμού. Στην επιλογή νέος εξοπλισμός μπορώ να βάλω ένα νέο εξοπλισμό στη λίστα, καταχωρώ όλα τα στοιχεία και πατάω αποθήκευση. Έτσι ο νέος εξοπλισμός έχει προστεθεί στη λίστα μου. Και όλα αποθηκεύονται αυτόματα σε SharePoint List. Εδώ είναι η λίστα του SharePoint. Οπότε έχω φτιάξει κάτι όμορφο, πρακτικό και καθαρό. Και τώρα η μεγάλη ερώτηση. Πώς το έφτιαξα? Έγραψα απλά «γράψε μου ένα app» και το πέταξε έτοιμο? Όχι. Από την εμπειρία μου είδα ότι το πρώτο prompt κάνει μεγάλη διαφορά για τη συνέχεια. Οπότε σας προτείνω να είναι κάτι ολοκληρωμένο, δηλαδή να του εξηγήσετε ακριβώς τι θέλετε να κάνετε. Θα σας πρότεινα να ξεκινήσετε από το Copilot Chat και να του ζητήσετε το κατάλληλο prompt που θα περιέγραφε την εφαρμογή που έχετε στο μυαλό σας. Αφού καταλήξετε σε κάτι που είναι ολοκληρωμένο, τότε πηγαίνετε στον Agent App για να του δώσετε μορφή. Θα σας πρότεινα να μην κάνετε κάποιο τεράστιο prompt. Μέχρι 200 λέξεις είναι πολύ καλά και από ό,τι είδα ανταποκρίνεται σωστά. Αφού δημιουργηθεί η εφαρμογή, έχετε δυνατότητα να συμπληρώσετε λειτουργικότητα. Συνεπώς, μετά από όλα αυτά, κατέληξα σε αυτό το αρχικό prompt και πάμε να το τρέξουμε στον App Builder. Πάμε τώρα στο Copilot. Καταρχήν, πού θα βρούμε τον Agent App Builder. Βλέπετε εδώ αριστερά έχουμε το μενού. Κάνουμε scroll down και πάμε στο All Agent. Και εδώ στην αναζήτηση γράφουμε App Builder. Να το. Ο App Builder είναι εδώ και λέει Frontier. Αυτό σημαίνει ότι είναι brand new feature και είναι ακόμα σε early preview. Την πρώτη φορά που θα τον βρείτε θα σας ζητήσει να το κάνετε add. Εγώ το έχω ήδη προσθέσει, οπότε το βλέπω εδώ στη λίστα αριστερά μου. Αφού ανοίξει, απλώς του γράφετε τι θέλετε να φτιάξετε. Και εδώ ξεκινάμε το vibe coding. Το concept δηλαδή, ότι περιγράφεις τι θέλεις και αυτό το κτίζει, χωρίς να χρειάζεται τεχνικό background. Θα φτιάξουμε αρχικά μια οθόνη καταχώρησης εξοπλισμού και περιγράφω τα πεδία. Μια διαδικασία δανεισμού και μια διαδικασία επιστροφής. Περιέγραψα τις διαδικασίες μου και κάνω copy-paste το prompt μου στο message box. Όπως βλέπετε, η υλοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει και εμείς απλά περιμένουμε για λίγα λεπτά το αποτέλεσμα. Μουσική
μας εμφανίζει το αποτέλεσμα και το επόμενο βήμα είναι το τεστ. Μέχρι εδώ πρέπει να τεστάρω το app μου για να δω αν προχωράω σωστά. Εφόσον όλα λειτουργούν, μπορούμε να προχωρήσουμε στην επέκτασή του. Θα το ζητήσουν να κάνει δύο προσθήκες. Να αλλάξει το χρώμα της κατάστασης για να είναι εμφανές και να προσθέσει φίλτρα στη φόρμα. Βλέπετε ότι σε πραγματικό χρόνο κάνει τις αλλαγές που του ζητήσαμε. Πάλι η διαδικασία είναι η ίδια. Θα κάνω το τεστ, θα δω ότι οι αλλαγές που του ζήτησα έχουν εφαρμοστεί και εφόσον όλα δουλεύουν καλά, θα προχωρήσω με ένα επόμενο prompt. Να σημειώσω ότι όταν συμφωνείτε με τις αλλαγές μετά το τεστ, πρέπει να κάνετε update το app. Η διαδικασία είναι εύκολη, αλλά μπορεί να βγάλει bug. Οπότε, αν κάτι δεν δουλέψει, μπορείτε να βγείτε από το app και να ξαναμπείτε, οπότε θα έχετε την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, αν κάποια οθόνη δεν δουλέψει, καλύτερα να το ζητήσει να τη διαγράψει και να την ξεκινήσεις με ένα νέο prompt από την αρχή. Π.χ. εγώ του ζήτησα να μου φτιάξει μια οθόνη προφίλ και μου έβγαλε αυτό το σφάλμα. Οπότε, με το επόμενο prompt, του ζήτησα να αφαιρέσει την οθόνη και το link από το μενού. Γιατί το έκανα αυτό? Επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα να δω πού ακριβώς έχει αποτύχει η προηγούμενη διαδικασία και γιατί προτιμώ να τη διαγράψω και να την ξαναφτιάξω με ένα λίγο καλύτερο prompt, για να έχω και το καλύτερο αποτέλεσμα βέβαια. Αφού ετοιμαστεί η εφαρμογή, μπορείτε να την κάνετε share και να χρησιμοποιηθεί και από άλλους χρήστες στο γραφείο. Επιπλέον, όλα αυτά που κάναμε έχουν δημιουργήσει κάποιες λίστες στο SharePoint. Θα σας δείξω τώρα πώς μπορείτε να τις βρείτε. Πατάτε στο link εδώ και σας πηγαίνει κατευθείαν στο SharePoint. Πριν κλείσουμε, να ξεκαθαρίσω τα εξής. Το point είναι ότι το tool είναι για personal productivity. Δεν αντικαθιστά το Power Apps σε καμία περίπτωση με τα advanced σενάρια που μπορεί να κάνει, αλλά είναι για το 80% των απαιτήσεων του θέλω να απλώ app. Με αυτό το think είναι game changer. Κάποια tips από την εμπειρία μου. Καταρχήν, προετοιμάστε το prompt. Μην προσπαθείτε live στο App Builder. Πηγαίνετε στο Copilot Chat, συζητήστε την ιδέα σας, φτιάξτε ένα solid prompt και μετά πηγαίνετε στο App Builder. Ζητήστε του δεδομένα. Πάντα να ζητάτε 3-4 γραμμές δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να δοκιμάσετε το app αμέσως, χωρίς να χρειάζεται να γεμίζετε τα δεδομένα χειροκίνητα. Σπάστε το σε μικρά βήματα. Μην ζητήσετε 10 αλλαγές μαζί. Κάντε μία αλλαγή, δοκιμάστε την και μετά στην επόμενη. Αν πάει κάτι στραβά, ξέρετε τι το προκάλεσε. Μην το χρησιμοποιήσετε ακόμα για production. Αυτό το feature είναι frontier, δηλαδή early preview. Χρησιμοποιήστε το για testing, για personal project, αλλά μην το βάλετε σε κρίσιμες εργασίες μέχρι να σταθεροποιηθεί. Και τέλος, το app ζει στα Power Apps, δεν μπορείτε όμως να το κάνετε edit, όπως ένα κανονικό Canvas app. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, αφήστε μου ένα σύντομο σχόλιο. Θα χαρώ να το διαβάσω. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο.